Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Η Αθήνα τις τελευταίες μέρες ζει στιγμές μοναδικές. Είχαμε τους αγρότες, σήμερα είχαμε μελισσοκόμους, φοιτητές. Και πολλοί ελπιδοφόρες τα πρόσθετα. Πολλοί ελπιδοφόρες. Για να δούμε λοιπόν, να πάμε στο κομμάτι αγρότες ξεκινώντας. Ναι, ποια είναι η εκτίμηση του ΚΚΕ, η κυβέρνηση έχει περιθώρια να δώσει κάτι παραπάνω ικανοποιώντας αιτήματα των αγροτών ή δεν έχει, όπως λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον ο κύριος Βορύδης, ο αρμόδιος υπουργός της επικρατείας, λέγοντας ότι δεν έχουμε άλλα χρήματα? Η πείρα δείχτηκε, κύριε Μπαρδούνια, ότι δεν λέει την αλήθεια η κυβέρνηση. Ισχυρίζεται ότι δεν έχει περιθώρια όταν πρόκειται για τους αγρότες και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων του λαού μας. Όταν όμως πρόκειται για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για παράδειγμα τους εφοπλιστές, εκεί υπάρχουν δυνατότητες και περιθώρια πάντοτε να τους παρέχει και αφορολόγητο πετρέλαιο, και όχι μόνο αυτούς αλλά και τους μεγαλοκλινικάρχες και για τους μεγαλοξενοδόχους. Ξέρετε, η κυβέρνηση είναι πολύ φιδωλή όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες και πολύ γαλαντόμα όταν πρόκειται για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό που λέει η κυβέρνηση. Ασφαλώς και υπάρχουν περιθώρια, απλώς είναι ζήτημα επιλογής κάθε φορά. Γι' αυτό και οι αγρότες επιμένουν, και καλά κάνουν και επιμένουν. Έχουν όλο το δίκιο με το μέρος του. Στις φετινές κινητοποιήσεις... Αν θέλετε, κύριε Δελή, μην κινήσετε, μιλάτε από κινητό, σας χάνουμε. Ναι. Αν θέλετε, ναι, έτσι, λέω, τώρα με ακούτε? Τώρα βεβαίως, να σας ακούμε. Λέω, αν φάνηκε κάτι από τις φετινές κινητοποιήσεις των αγροτών, είναι ότι αυτές έχουν την ομόφυνη στήριξη του ελληνικού λαού, και αυτό φάνηκε, αν θέλετε, και από την υποδοχή που φύλαξε και ο λαός της Αθήνας, τους αγρότες, στο μεγαλύτερο, αλλά γενικότερα από τη στάση του λαού στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντάς τους ότι έχουν όλο το δίκιο με το μέρος τους. Αν θέλετε, αναγνωρίζει ο κόσμος ότι τα συμφέροντα είναι κοινά ανάμεσα στους αγρότες και σε αυτούς, με την έννοια ότι αυτό που φτάνει στο τραπέζι μας και στο πιάτο μας και στο ποτήρι μας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την παραγωγή των... Πάντως λένε κάποιοι στην κυβέρνηση, κύριε Δελή, ότι εντάξει, δεν θα κοντραριστούμε με τους αγρότες, αφήστε τους να έρθουν στην Αθήνα να διαμαρτυρηθούν, να κλείσουν κανένα δρόμο, κάποια είσοδο της χώρας, και θα εκτονωθούν σιγά σιγά, γιατί δεν θέλουμε ρήξη εν ώψη ευρωεκλογών. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι σκέφτονται στην κυβέρνηση. Εγώ ξέρω ότι η τακτική της κυβέρνησης δεν ήταν πάντα ίδια, ότι φλέρταρε και με την καταστολή, φλέρταρε και με τον κοινωνικό αυτοματισμό, ιδίως αυτόν που είναι πολύ επικίνδυνος. Δεν της βγήκε, δεν της βγήκαν όλες αυτές οι προσπάθειες, και παριστάνει τώρα την κυβέρνηση εκείνη, η οποία ακούει δήθεν με ενδιαφέρον και τα αιτήματα των αγροτών, τα αναγνωρίζει ως δίκαια. Συγγνώμη, αλλά όταν αναγνωρίζεις ως δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, τότε θα κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου για να τα λύσεις. Και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Οι άνθρωποι, έτσι, είναι η κιλοβατόρα στα 7 λεπτά. Έκανε προτάσεις όμως για το ρεύμα η κυβέρνηση και λέει ότι ήταν ικανοποιητικές, έτσι λέει. Είναι πολύ πίσω όμως από τις ανάγκες, και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι, κύριε Μπαρδούνε. Γι' αυτό και επιμένουν οι αγρότες, και δεν βρέθηκε ούτε ένας από τους αγρότες που να πει ότι ναι, μας ικανοποιούν αυτά τα αιτήματα. Δεν είναι τυχαίο αυτό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στους αγρότες ένα μέτωπο το οποίο είναι αραγές, και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Θα συζητήσουν οι άνθρωποι, θα εκτιμήσουν την πορεία τους. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας αγώνας που δεν εξαντλείται μονάχα σε ένα συλλαλητήριο ή σε δύο που έγινε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας αγώνας που κρατάει εδώ και αρκετά χρόνια. Να θυμίσω εκεί τα χρόνια της δεκαετίας του 90, όπου τότε η συκοφαντία πήγαινε σύννεφο για τους αγρότες και τους αγώνες τους, όπου τώρα πια όλοι βλέπουν ξεκάθαρα το πού οδηγεί η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν πλέον αυταπάτες, ότι λειτουργεί ως ένα δρεπάνι κυριολεκτικά που αφανίζει τη μικρομεσαία αγροτιά, την ξεκληρίζει. Και με αυτή την έννοια ο αγώνας των αγροτών είναι σε εξέλιξη, θα περάσει από διάφορες φάσεις. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι το ΚΚΕ
θα στηρίξει ολόψυχα αυτόν τον αγώνα και μέσα και έξω από τη Βουλή και στην Ευρωβουλή βεβαίως. Κύριε Δελή, παρέα με τους αγρότες βγήκαν και φοιτητές. Οι φοιτητές οι οποίοι λένε όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τέλος πάντων στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Απ' την άλλη όμως έχουμε τις δημοσκοπήσεις που λένε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν είναι αρνητική στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και μάλιστα έχουν ένα απλό σκεπτικό. Σου λέει, αντί να στέλνω το παιδί μου στην άκρη του κόσμου και να έχω την αγωνία τι κάνει κάθε μέρα, καλύτερα να το έχω στο σπίτι μου κοντά. Ναι, εντάξει, υπάρχουν οι έρευνες, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο ξεκάθαρες και δεν βλέπουμε και πάρα πολλές. Θα έλεγα, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να αντιδικούμε για τις έρευνες. Εγώ θα έλεγα ότι καταρχάς, κύριε Μπαρδούνια, στο χώρο των φοιτητών, των ίδιων των φοιτητών, των άμεσα δηλαδή ενδιαφερόμενων, είναι πολύ μικρό το ποσοστό που το πανεπιστήμια, έτσι να τα λέμε, να μην παίζουν με τις λέξεις. γιατί τέτοια είναι πραγματικά. Και είναι αντίθετη, όχι μόνο γιατί δημιουργούνται πολλές κατηγορίες από φύτων, αλλά και μαθητών, γιατί ξέρετε, όταν θα ιδρυθούν αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα υπάρχει διαφορετικός τρόπος πρόσβασης στα δημόσια και διαφορετικός τρόπος. Τι εννοείται, δηλαδή διαφορετικός. Και στα ιδιωτικά με εξετάσεις θα μπαίνουν μέσα, είπε ο αρμόδιος υπουργός. Όχι, μίλησε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία είναι σε κάθε τμήμα στα δημόσια πανεπιστήμια και θα είναι ελάχιστη βάση εισαγωγής σε κάθε πεδίο. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό και απέχουν αρκετά μόρια, αρκετές μονάδες αυτά. Δεν θα είναι ίδια και σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και από την ώρα που θα πληρώνει, που θα είναι επιπληρωμή δηλαδή ένα πτυχίο, νομίζω ότι τα ζητήματα θα λύνονται με τον τρόπο αυτό. Δεν είναι ότι μονάχα αυτό οι πολλές κατηγορίες πτυχίων, αποφύτων, μαθητών. Είναι ότι η ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα οδηγήσει και στην ακαδημαϊκή αναγνώριση ακόμα και των πτυχίων των κολεγίων. Να θυμίσω εδώ ότι είναι αυτή τη στιγμή στον δρόμο, περιμένει στη Βουλή να ψηφιστεί η Συμφωνία της Λισαβόνας, η οποία προβλέπει ακριβώς αυτό. Αυτό βεβαίως, αναβάθμιση των πτυχίων, δεν το λες, όταν θα ισοτιμηθούν και ακαδημαϊκά, γιατί επαγγελματικά έχουν ήδη ισοτιμηθεί από παλαιότερα και επί ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, θα ισοτιμηθούν και ακαδημαϊκά. Εδώ όμως να θυμίσουμε ότι τα κολέγια είναι τριετής σπουδές. Τα πανεπιστήμια, οι μικρότερες σχολές, είναι τετραετής. Άρα, που πάμε στην υλοποίηση της θέσης της Μπολόνια, της εκείνης, της παλιάς από τέλη της δεκαετίας του 90, που μιλούσε για τριετής σπουδές. Κύριε Δελή, μου επιτρέπετε, έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Απόστολο, ο οποίος λέει το εξής. Εγώ θα διαφωνήσω με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, διότι έχω την αίσθηση ότι όταν πληρώσεις για να μάθεις κάτι, το εκτιμάς περισσότερο από ότι θα σου το δίνουν δωρεάν. Θα έλεγα στο φίλο τον Απόστολο, και τώρα πληρώνουν οι φοιτητές, πληρώνουν οι γονείς τους. Αυτή η δωρεάν παιδεία που δεν είναι και τόσο δωρεάν, ξέρετε, είναι πληρωμένη από τους φόρους και από την φορολογική συνδρομή του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι. Τα πληρώνουμε δηλαδή και τώρα. Όταν μιλάμε για δημόσια και για δωρεάν, εμείς μιλάμε για να μην ξαναπληρώνεις. Από την ώρα που φορολογείσαι και πληρώνεις, είναι. Αυτά δεν πέφτουν από τον ουρανό. Υπάρχει θέμα παραβίασης του άρθρου 16. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερη, κυρία Μπαρδούνια, η δερματολόγοι, κυρίως από το χώρο, τον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι συνταγματικά αποδεκτή. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα ότι δεν θα το ψηφίσουν. Ναι, πολλά ακούμε. Ακούμε ήξεις αφήξεις από το ΠΑΣΟΚ να δούμε τι θα γίνει. Πάντως δεν στάθηκε. Είπε ότι δεν είναι και αντίθετο στην ιδέα της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων με άλλες προϋποθέσεις. Αλλά ήθελα να πω λίγο για την αντισυνταγματικότητα, ότι δεν είναι εκεί βεβαίως το ζήτημα, αλλά ωστόσο ήταν και είναι ένα εμπόδιο το άρθρο 16, το οποίο προσπαθούν, θα έλεγα, με έναν τρόπο απροκάλυπτο και πολύ άγαρμο να το παρακάμψουν, γιατί το άρθρο 16 μιλάει καθαρά. Μιλάει για δωρεάν παιδεία και μιλάει για αποκλειστικά δωρεάν που παρέχεται από το κράτος. Συνεπώς,
Έχει βεβαίως το αστικό σύνταγμα, τα λέγαμε αυτά και στην αναθεώρηση τη συνταγματική στη Βουλή, ότι έχει τη δυνατότητα, επιτρέπει το ίδιο το σύνταγμα την ερμηνεία του με πολλούς τρόπους. Είναι από τις αρετές των αστικών συνταγμάτων αυτές. Έτσι είναι εφοδιασμένα, αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα δεν είναι η αντισυνταγματικότητα, που είναι βεβαίως και αυτή υπαρκτή. Το θέμα είναι η αντιλαϊκότητα αυτού του νομοσχεδίου, και γι' αυτό έστω και την ίστατη ώρα καλούμε την κυβέρνηση να μην το καταθέσει. Έτσι κι αλλιώς η αντίθεση των φοιτητών, αλλά σταδιακά και της ελληνικής κοινωνίας, νομίζω ότι θα αυξηθεί. Γιατί, ξέρετε κύριε Παρδούμια, οι συνέπειες από τη λειτουργία αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων ίσως ακόμα δεν έχουν γίνει, δεν έχουν συνειδητοποιηθεί. Το τι συνέπειες θα υπάρξουν όχι μονάχα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην δευτεροβάθμια. Μάλιστα. Για να προλάβω και το χρόνο, κύριε Δελή, θέλω να πάμε λιγάκι σε αυτή την ιστορία με τα απογευματινά χειρουργεία. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι έτσι λύνεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, σήμερα κάπου διάβασα ότι προτείνει να πληρώνουν οι πολίτες 1 ευρώ, 3 ευρώ, νομίζω, για κάποιες εξετάσεις κτλ. Και θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η δική σας θέση? Γιατί είναι κάποιοι που λένε, ρε παιδιά, εντάξει, από το να μην γίνονται καθόλου, ας γίνουν τα απόγευμα, ας δίνουμε και εμείς κάτι, τουλάχιστον να μας εγχειρίζει κάποιος. Εύκολα τα έχει ο κύριος Γεωργιάδης αυτά τα μέτρα. Γιατί όχι, λέει, με πληρωμή, αφού το δίνεις που το δίνεις στο φακελάκι, να το δίνεις. Εντάξει, είμαστε οριζοντίως και καθέτως αντίθετοι, κύριε Μπαρδούνια, με το μέτρο αυτό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ενισχυθούν τα νοσοκομεία με προσωπικό, με υποδομές, έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε μια τεράστια ουρά ανθρώπων που περιμένουν να χειρουργηθούν. Θέλω να θυμίσω ότι τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία είναι το επόμενο βήμα μετά τα απογευματινά επιπληρωμή ιατρία στα δημόσια νοσοκομεία. Ένας νόμος που έρχεται από το 2002 ακόμα, από το ΠΑΣΟΚ, τον κράτησε μια χαρά ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και τον επεκτείνει. Θα έλεγα ότι είναι ένα ακόμα μεγάλο βήμα στην εμπορευματοποίηση, όπου το αν θα χειρουργηθεί κάποιος και πόσο επίγον είναι να χειρουργηθεί δεν θα το αποφασίζει η επιστήμη και η ανάγκη, αλλά θα το αποφασίζει η τσέπη ενός ανθρώπου, γιατί μιλάμε και για ποσά που φτάνουν μέχρι στις 2.000, όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Τώρα, όταν τα ακούσα αυτά από το στόμα του ίδιου του Υπουργού Υγείας, τι να πεις? Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι λένε και για τα απογευματινά γιατρία, υπάρχουν αρκετά μεγάλες αντιδράσεις και από τους γιατρούς και τους νοσοκομειακούς γιατρούς, λέγοντας ότι δεν μπορούν να γίνουμε το υπάρχον προσωπικό. Δεν φτάνει ο κόσμος να γίνει αυτό. Αλλά δεν βάζει όμως, δεν βάζουν θέμα χρήματος. Εντάξει, ο καθένας μιλάει για τον εαυτό του. Οι γιατροί έχουν τις ενώσεις τους. Εμείς αυτό που ξέρουμε μάλλον είναι ότι και η Ομοσπονδία, η ΟΕΝΓΕ είναι αντίθετη. Γιατί διάβασα σήμερα, τώρα σας το πω αυτό, γιατί διάβασα μια τοποθέτηση της Προέδρου ΕΙΝΑΠ, της κυρίας Ματίνας Παγώνη, η οποία λέει ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία του ΕΣΥ, καθώς δεν υπάρχει το διαθέσιμο προσωπικό. Αλλά δεν βάζουν θέμα. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Το πρόβλημα για μας δεν είναι δηλαδή αν θα υπήρχε το προσωπικό θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Όχι, εμείς είμαστε αντίθετοι έτσι κι αλλιώς. Εμείς λέμε ότι αντίστοιχα για αυτό το μέτρο θα πρέπει να ενισχύσουν τα νοσοκομεία να μπορούν να αποκλειστούν στο ρόλο που αυτά πρέπει να έχουν ως προς τα χειρουργεία. Υπάρχουν χιλιάδες, νομίζω ο αριθμός είναι 90.000 που πηγαίνουν, είναι οι λίστες των ανθρώπων που αναμένουν να πάνε στο χειρουργείο. Πρόκειται για ένα αποσταθρωμένο σύστημα υγείας, κύριε Μπαρδούνια, όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά το οποίο δουλεύει στα όρια του, το προσωπικό έχει φτάσει στα όρια του, απλές εξαιρεσίες, τικότητες που λείπουν, μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η οποία είναι ανύπαρκτη. Και όλα λοιπόν αρχίζουν και τελειώνουν τα νοσοκομεία που δέχονται όλα την αθιαπή. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε Δελή. Ποιος είναι ο στόχος του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές? Ο καλύτερος δυνατός. Θέλουμε αυτό το ρεύμα της αμφισβήτησης που καταγράφηκε στις προηγούμενες εκλογές να δυναμώσει ακόμα περισσότερο στις προεκλογές, όπου και για έναν ακόμα λόγο, γιατί επιβεβαιώνεται καθημερινά η εκτίμηση του κόμματός μας από παλιά, από τις προηγούμενες δεκαετίες, για το ρόλο, το χαρακτήρα
και τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συντονίζει κυριολεκτικά την επίθεση ενάντια στα εργατικά και τα λαϊκά δικαιώματα. Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από την επικαιρότητα από τους αγρότες. Είναι και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ορίζει αυτά τα νομοσχέδια που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλιστα. Και αυτά θα πρέπει να πάρουν απάντηση και στις ευρωεκλογές, εκτός βεβαίως από τους αγώνες που δυναμώνουν. Έχουμε και την απεργία την άλλη εβδομάδα, που θα πρέπει να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται και με αφορμή βέβαια αυτήν την επέτειο, την τραγική επέτειο του εγκλήματος των Τεμπών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δελή, κύριε Γιάννη Δελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.